έχουμε επικίνδυνες εξελίξεις περιοχή Τσέρνομπιλ. Ρωσικά στρατεύματα από την κατεύθυνση της Λεύκο Ρωσίας εισήλθαν σε μια περιοχή κοντά στον τέος πυρηνικό σταθμό Τσέρνομπιλ, δήλωσε σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, καθώς οι μάχες συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Η είδηση έρχεται να σημάνει συναγερμό εφόσον επιβεβαιώνονται οι πρωινέ αναφορέ για προέλαση των Ρώσων τόσο από τα Ανατολικά όσο και από τα Βόρεια ταυτοχρόνως και ότι έχουν καταλάβει το 45% τη χώρα. Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως γίνονται μάχες στην περιοχή μερικά δεκάδες χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσα. Θα σταθώ όμως στην περιοχή Τσερνομπέλ διότι είδατε ήδη τι γράφει και το Reuters. Ο Ουκρανό πρόεδρος σε νέο του μήνυμα διαμήνυσε πω οι ρωσικέ χερσαίε δυνάμει έφτασαν <συροσίλισμα> στο Τσέρνομπιλ εκφράζοντα φόβου για τι αρκετέ αποθήκε πυρηνικών αποβλήτων που υπάρχουν. Εκεί ξαναβλέπετε το Reuters. Η Μόσχα απαντώντα τον. Ο Σελέσκι, έχει επανειλημμένος προτάξει ως έναν από τους κύριους σκοπούς της τον αποκλεισμό κάθε πιθανότητας να αποκτήσει η Ουκρανία πυρηνικά όπλα. Θυμίζουμε και αυτό ότι ο Ζελένσκι είχε προημερών διατρανώσει ένα αίτημα για αποπυρηνικοποίηση της χώρας του. Την ίδια τη στιγμή ο Δήμαρχος Πρωτεύουσα Κιέβου είπε ότι οι τέσσερις σταθμοί του μετρό θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια αεροπορικών επιδρομών. Ενώ η τοπική ηγεσία της Ουκρανίας στην περιοχή Ντονέτσκ είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα νοσοκομείο στην περιοχή Ντονέτσκ σκοτώντας τέσσερις ανθρώπους. Τα ουκρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν πως εκενώνεται εκτάκτως υπό τον φόβο κατάληψης του από Ρώσους πόμματος, κεντρικό ξενοδοχείο στην Πολυκύβο, όπου είχαν βρει κατάλημα δυτική δημοσιογράφη. Το βίντεο το είδα ολόκληρο. Τα άκουσα όλα, έκοψα τις κραυγές, βλέπετε τη γειτονιά μας πληροφορεί ο πατέρας τριών παιδιών, ράπερ στο επάγγελμα τραγουδιστής, μέσω του ότι χτύπησαν τα βομβαρδιστικά το σπίτι τους. Για έγκαιρη, έγκαιρη ενημέρωση, κρυμμένες ειδήσει, εγγράψου, κοινοποίησε ό,τι σου άρεσε να το μάθουν κι άλλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία εδώ.